είπαμε νεφική, από βραδείς του γάμου με μαύρες, με άσπρες δαντέλες, μετά βάζανε μαύρες. Αυτό είναι το σάλι. Κανονικό, πάει η κούκλα. Αυτό είναι σάλι κανονικό. Τώρα εδώ που έχει κρύο το παίρνω εγώ που δεν έχω φέρει καλά ρούχα και τι το κάνω, το βάζω από πάνω. Σάλι λοιπόν που φορούσανε το χειμώνα όταν ήταν ελαφρύς καιρός ή την άνοιξη και θέλω να δείξω μανικάκια και τραχυλιά από κάτω. Βλέπετε ότι είναι τελείως ευρωπαϊκό. Πώς είναι το μικρό σπίτι στο λιβάδι, άμα δείτε, φοράνε τέτοια. Έτσι. Το κορδόνι είναι πολύ παλιό. Αυτό είναι μετά το πόλεμο του 40. Το κορδόνι που το φορούσαν για να κλείνουν, λέει, εδώ το μπούστο ή να μην φαίνεται η κοιλιά της εγκυμοσύνης και οι μπλε χάντρες για να μην τους πιάνει το μάτι. Εντάξει. Οι ντούμπλες, που συνήθως ήταν τρεις και πιο πολύ είχαν περισσότερο, μαργαριτάρι σαν τυφένιο, μαργαριταράκι εδώ πέρα. Και από κάτω είχαν τις διάφορες φούστες που σας είπα. Τέσσερις ή λιγότερες. Εμείς δεν είχαμε τόσες φορές να βάλουμε. Έτσι. Βλέπετε, έχουμε διάφορες φούστες από κάτω. Και από κάτω είναι το βρακί τους. Εσόρουχο. Αυτό είναι το εσόρουχο. Εντάξει. Η φακό βαμβακερό. Σέξι, δεν φαινόταν όμως τζακ. Όταν τις έπαιρνε λοιπόν ο άντρας, ήταν όπως οι μπάμπουσκες. Έβγαζε. Μέχρι στο στήθος, αν δεν έχει πολύ στήθος. Αν η γυναίκα δεν έχει πολύ στήθος, βάζανε οι φαντές πετσέτες μέσα. Γι' αυτό σου λέω. Αλλιώς την έπαιρνε, αλλιώς την έβρισκε μετά. Από κάτω από εδώ, όπως ακριβώς είχε και στις φούστες, πάει και το μαντήλι, όπως ακριβώς είχε... Ανέστη, βγήκε το χέρι της. Λοιπόν, όπως ακριβώς ήταν οι φούστες, έτσι ήταν και αυτά. Από πάνω φορούσανε, από μέσα. Βλέπετε, αυτή είναι η φανέλα. Το λεγόμενο φανελάκι που φοράμε εμείς, το τυραντάκι. Αυτοί φορούσαν αυτά από κάτω. Και επίσης μπορούσαν να φορέσουν και αυτά. Και γυλαίκο από πάνω. Γιατί και αυτά φορώντας τα, κάνανε περιφέρεια, σηκώνανε τα ρούχα. Εντάξει, φορούσαν από κάτω λοιπόν μία φανέλα και ένα γυλαίκι, το λένε, και μετά φορούσαν αυτό εδώ. Όπως από κάτω, έτσι και από πάνω. Και αυτά τα ρούχα βέβαια, τα υφαντά... Χειμώνα καλοκαίρι. Απλά το καλοκαίρι ήταν πανίσια, ήταν πιο δροσερά για αυτούς. Εγώ με τα βάλω σκάω. Λοιπόν, αυτά τα φορούσαν και στην εργασία. Ήταν τα ρούχα που φορούσαν στα χωράφια. Άλλα φορούσαν πάνω στο αμάξι για να πάνε και άλλα φορούσαν όταν εργαζόταν. Όταν σκάβανε άλλα, μετά βάζανε άλλα ρούχα για να ανεβούν και να είναι πιο όμορφες επάνω στο αμάξι. Πού αλλάζανε. Πάνω στο τέτοιο. Βάζανε από πάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι άλλο κεφαλοδέσιμο. Είναι το τσεμπέρι. Αυτό τώρα το κάνουνε τρίγωνο και το παίρνουν εδώ, το δένουνε μια φορά πίσω, να το δένουν γιατί με μου σχήμα τώρα και είναι και πολύ παλιό και μετά κρέμεται αυτό εδώ μπροστά έτσι. Παλαιότερα το δένανε έτσι από πίσω και το δένανε πάνω. Η ερώτηση, έχουν σκοινιά κάτω στα αυτά? Δεν έχουν σκοινιά, ποτέ δεν στα σκοινιά. Τι σκοινιά να έχουν? Σκοινάκια έχουν κάτω, δηλαδή. Αυτά εδώ. Κρόσια. Όχι, μένουν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο, τα βλέπεις. Και όπως είναι, τα παίρνουν, τα δένουν μεταξύ τους εδώ πάνω και κάνουν ένα τέτοιο εδώ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το τσεμπέρι, είναι πολύ παλιό όπως βλέπετε. Δεν είναι δικό μου, είναι το Ανέστη. Και αυτά είναι τα ανδρικά. Για να σας δείξω και τα γαμπριάτικα. Μεταξωτό υφαντό, φούξια συνήθως το γαμπριάτικο. Εντάξει. Το πουτούρι το είδαμε. Το γυλαίκο αυτό. Αυτό είναι του προπάπου μου. Είναι σε καφέ χρώμα με χρυσό λαδί. Βλέπετε τα κινδύματα. Ανδρικό. Στο χέρι τους το έκαναν οι τερζίδες αυτά. Εντάξει. Μπορούσαμε να βρούμε καφέ, μαύρο και μπλε σκούρο. Από κάτω ήταν, ναι, ήταν ο παππούς τέτοιος. Ναι. Μετά εμείς δεν είναι, αυτό έμεινε ο παππούς μπορούσαμε να βρούμε εκτός από φούξια, τα παλικάρια φορούσαν και άλλα υφαντά. Μπορούσαμε να βρούμε πράσινο όπως είναι αυτό. Πιο ανοιχτό, δηλαδή. Μπορούσαμε να βρούμε τέτοια χρώματα πράσινα στους άντρες, όπως είναι αυτά εδώ. Μπλε ηλεκτρικ. Είχανε έντονα χρώματα διαφορετικά από την υπόλοιπη Θράκη και βέβαια και τα μαύρα, τα διπλοκούμποτα και τα μακριμάνικα που τα φοράν σε όλη τη Θράκη, εντάξει. Όταν φορούσανε στην εργασία που πηγαίνανε, είχαν τις ποδιές αυτές, γιατί έχουμε και ποδιές,
Μην κοιτάτε που δεν βάλαμε, βάλαμε μόνο τα επίσημα εδώ. Έχουμε και ποδιές. Αυτές ήταν οι ποδιές που φορούσαν στην εργασία. Και αυτές είναι οι ποδιές, οι κεντητές, που φορούσανε, τις φορούσανε επίσημα, αλλά λίγο πιο πρόχειρα. Για να πάνε στη μάνα τους, ας πούμε, μία Κυριακή κτλ. Δεν θα βάζανε τα σκαρλάτα τους που λέμε στο χωριό, τα επίσημά τους. Θα βάζανε κάποια επίσημη ενδυμασία, αλλά με μία ποδιά, χωρίς ντούμπλες κτλ. Όταν βάζουν ποδιά, αυτά θα τα βάζουν εδώ πάνω, είναι πιο πρόχειρα και θα πηγαίνουν στη μάνα τους, στη θεία τους κτλ. Εντάξει. Αυτά, κάτι άλλο θέλω να πω, το ξέχασα, δεν πειράζει, νομίζω ότι είπαμε αρκετά για τις... Α, ότι τα κεντήματα στη Βίσσα έχουμε κεντήματα, αλλά τα έχουμε συνήθως από κάτω. Και πολλοί με ρωτάνε για ποιο λόγο. Γιατί πολλές φορές όταν έβρεχε ή οτιδήποτε και πήγαινε στην εκκλησία ήθελαν να καθίσουνε, σηκώνανε τις φούστες, τις βάζανε εδώ πάνω, τώρα δεν μπορώ γιατί θα ρίξω την κούκλα, πάνω εδώ και από κάτω φαινόταν τα κεντήματά τους. Και όταν έβρεχε και είχε λάσπη και τα λοιπά, γιατί παλιά δεν είναι όπως τώρα με τους... Φορούσανε τις κασμιρένιες το χειμώνα που είναι από μπλε και βελούδο κάτω κεντυμένο με μεγάλο τέτοιο, το καλοκαίρι μισοφόρια και τα λοιπά, όλα κεντυμένα. Τα σηκώνανε για να μην λερώσουν αυτά ή για να καθίσουν στην εκκλησία και φαινόταν τα άλλα από κάτω. Αλλά πάντα τα είχαμε από κάτω τα κεντήματα στη Βίσσα, εντάξει. Συγγνώμη, σας κούρασα, ευχαριστώ πολύ.